στη δευτερολογία. Για πάμε. Ναι. Λοιπόν, λίγο χαμηλώσε το ραδιόφωνο για να Σπύρο, γιατί ακούμε τις φωνές μας. Μικροφωνίζει λίγο. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πέτα, ναι. Επειδή βλέπω ότι το συνεχίζεται σε αυτό το ρυθμό, τον ίδιο ρυθμό, και όταν ξεκίνησα και είπα ότι συγκαλύπτεται, συγκαλύπτεται και το λέω με το χέρι στην καρδιά. Όχι, να λέω άλλη μια φορά. Τι συγκαλύπτω. Εγώ τη Δευτέρα το βράδυ, σα ξαναλέω, να το ξαναβάλετε στο μυαλό σα, γιατί δεν το βάλατε καλά. Τη Δευτέρα το βράδυ, εγώ έμαθα ότι παίζουμε, τη Δευτέρα το βράδυ έμαθα ότι παίζουμε στο δημοτικό στάδιο. Το Γούναρ ξέρετε πολύ καλά, αν τον τηλεφώνησα και αν δεν του τηλεφώνησα, το ξέρω μοναχά εγώ. Ξέρετε πολύ καλά πω το Γούναρ και αν θέλουμε να πάρουμε και 30 τηλέφωνα, δεν τον βρίσκουμε. Το ξέρετε κι αυτό. Έτσι. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς προσωπικά. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Την Τρίτη λοιπόν εγώ, την Τρίτη, δεν είμαι ένας άνθρωπος που κάθομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν κάνω τίποτα άλλο. Έτσι, έχω σχολείο, είμαι από το πρωί από τις 7 η ώρα και φεύγω το απόγευμα και από την προπόνηση, από το σχολείο μου, φοράω τη φόρμα μου και πάω στο γήπεδο. Έτσι, μετά την προπόνησή μου λοιπόν το απογευματάκι, το βραδάκι που τελείωσε η προπόνησή μου, είδα τους προπονητές και μίλησα. Να τα αφήσουν τα παραμύθια και αυτά που λένε. Και να κοιτάξει την ουσία. Όσο για τον κύριο Κορονιό, ο Κορονιός δεν ξέρω πού κολλείεται. Πού κολλείεται δεν ξέρω. Επειδή αναφέρθηκε στο όνομά του. Εσύ αναφέρθηκε στο όνομά του. Εσύ αναφέρθηκε. Αναφέρθηκα στο όνομά του, αλλά δεν ξέρω γιατί ο ίδιος πήγε στον πρόεδρο. Γιατί ο ίδιος έκανε παράπονα, δεν το ξέρω αυτό. Πού κολλείεται. Πού κολλείεται, τι πρόβλημα έχει αυτός. Ο ίδιος πήγε στον πρόεδρο και του είπε για το όνομά μου. Ο κύριος Κορονιός έχει κάποια παράπονα ότι γενικώς δεν χρησιμοποιεί η ομάδα του το στάδιο για κάποιους αγώνες ή για κάποια προπόνηση. Και σου λέει γιατί να παίξει τώρα ένα παιχνίδι τοπικού εκεί πέρα. Αυτό κολλείει ο κύριος Κορονιός. Να πάει να τα βάλει με την ΕΡΣ, κύριε. Κύριε Λιβαδά, να πάει να τα βάλει με την ΕΡΣ. Αλλά με την ΕΡΣ είναι κουμπάρι. Έτσι να του πει. Με την ΕΡΣ είναι κουμπάρι, δεν τα βάζει. Ναι, εντάξει, τώρα να το λήξουμε λίγο το θέμα, γιατί πάει σε μια κατάσταση που δεν μ' αρέσει. Με την έψινε κουμπάρι, κύριε Λιβαδά, διότι πέρυσι το χρησιμοποιούσαν το γήπεδο και το είχαν τσιφλίκι του και το είχαν κάνει χωράφι οι ίδιοι μοναχοί του. Και δεν το είχε καμία ομάδα του τοπικού στο τοπικό και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε ιστορία τοπικού. Okay. Μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Ό,τι δικαιείται, αυτό έχει πάρει. Ό,τι δικαιείται έχει πάρει ο κύριος Κορονιός. Εσείς τώρα, γιατί εσείς μιλάτε τώρα σαν αποστάκηθος ή σαν απολύτω. Να μην μπαίνει στα χωράφια τα δικά μα. Αυτός ασχολήθηκε με εμένα. Ναι. Αυτός πήγε στον πρόεδρο και είπε. Και με πήρανε τηλέφωνο. Ότι ο Φιωρεντίνος θα είναι ενημερωμένος. Ένα λεπτάκι. Προηγουμένως είπες για μένα, Σπύρο, ότι εγώ συγκαλύπτω. Τι συγκαλύπτω, ποιο έγκλημα συγκαλύπτω, γιατί δεν κατάλαβα. Εσείς κύριε Πέτα, θα πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο στην ΕΡΣ να πείτε γιατί ορίζει τα παιχνίδια στο δημοτικό στάδιο και του έσφαιρε το παιχνίδι. Το είπαμε. Με απάντηση και είπατε δεν είχε παραχωρητήριο και ΚΑΠΑ20 τότε. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε την κουβέντα. Γίνεται πόλεμο στην ολοφάνερο ενάντια στην ομάδα να μην κάνει προπόνηση. Περίμενε, εσύ το λες αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό το λέω, να βγουν οι έψοι λοιπόν να το πούνε τώρα όχι, ότι δεν γίνεται έτσι. Μα τι να λέμε, σου λέει. Να μας εξηγήσουν γιατί με στείλανε στην ομάδα ΦΑΣ και να μας εξηγήσουν γιατί βάλανε τώρα το κίνητο στο Μαχαιράδο και τούτο το βάλανε μέσα εκεί. Μα σου είπαν προηγουμένως γιατί το βάλανε στο Μαχαιράδο, γιατί δεν είχε πάρει. Γιατί δεν είχε τότε παραγωγή. Είναι ψέματα αυτό. Πώς είναι ψέματα, μα δεν λένε όλα ψέματα αυτά. Αυτό είναι ψέματα. Παραχωρητήριο ομάδα. Δεν είχε πάρει για το στάδιο την πρώτη φορά και πήρε τώρα. Πότε πήρε, πριν 20 μέρες που έγινε το κύπελο. Τι μου λέτε κύριε Πέτα. Όχι, αυτό το είπε ο κύριος Ξαναδόρ. Εκτός αέρα. Μου το είπε εμένα, έτσι. Δεν τα κάνω όλα εγώ κύριε Φιωρεντίνο, δεν τα κάνω όλα εγώ. Εντάξει, δεν τα φτιάχνω όλα εγώ. Έτσι. Δεν τα μαγειρεύω εγώ όλα τα πράγματα, έτσι. Εντάξει. Έλα, γεια σας. Μια χαρά. Λοιπόν, θα χτυπήσω το τηλέφωνο πάλι. Για να δούμε τώρα. Ένα, πάμε. 3, 2, 1. Ακόμα. Περίεργο. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Με αυτά και με αυτά, 2:57 πρώτα λεπτά πήγε η ώρα. 3 κοντεύουμε να φτάσουμε και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει ούτε καν να αναφέρουμε ότι υπάρχει και αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο. Την ώρα από το Σάββατο παίζει ο Ζάκης Διάκος με το Μαδραϊκό. 2 η ώρα το μεσημέρι, την ώρα που την Κυριακή τη 3 η ώρα παίζει η Ζάκηθος με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Και πιο πριν στις 12:30 παίζει το μπάσκετ τη Αγίας με. Ποιον παίζει, ξεχάστηκα τώρα, με τον Απόλλωνα Αρχαίας Κόρινθ. Έτσι. Γιατί για μένα το μυαλό μου αυτή τη στιγμή έχει γίνει λίγο. Έτσι, Καζάνι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής. Λοιπόν, για πάμε. Σάκης Κορονιός και πάλι στην γραμμή. Παρακαλώ. Δεν θα πρέπει να ξεδιαλύνουμε και την τελευταία σκιά. Ναι. Σήμερα πρέπει να τις ξεδιαλύνουμε όλες τις σκιές. Και να ακούσει και τους Δήμους για να γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να έχει παραπληροφορηθεί. Ναι.
Εγώ ουδέποτε πήγα στον πρόεδρο της ομάδας του να του πω για το Φιωρεντίνο. Ο πρόεδρος, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ναι, και μου είπε να προσέχω γιατί όλα αυτά τα κάνουμε για να τσακωθούμε και εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Ναι. Και όπως και ο κύριος Φιωρεντίνος παραδέχτηκε πριν από λίγο, ναι, εγώ του είπα, πρόεδρε, δεν γίνεται να μην ξέρατε τίποτα, διότι ο Σπύρος ο Φιωρεντίνος το γνώριζε από τη Δευτέρα το μεσημέρι. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς είχε συμβεί. Ναι. Τώρα, πού είναι το μεμτό? Εντάξει, δεν πρόκειται να βρεθεί άντρο, καθένας λέει κάτι κόσμο. Στα ποια χωράφια ανακατεύομαι εγώ, άσε θα ανακατεύομαι στα χωράφια τα δικά μου. Ναι. Να ξέρει όμως ο κύριος Φιωρεντινός ότι τα δικά μου τα χωράφια, ναι, μέρα με τη μέρα θα προεκτείνονται. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Και πολύ σύντομα θα είναι και άλλα χωράφια δικά μου. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μεγάλο γεωκτήμων ο πρόεδρος Ζάκη, θα να το ρίξουμε και λίγο στην πλάκα. Λοιπόν, μέχαμε και τα χωράφια, πάμε. Λοιπόν, κύριε Πέτα, Λουδάκη, ορίστε. Παρακαλώ. Γιατί εδώ οι εξελίξεις τρέχουν. Τι τρέχουν, δεν τις κυνηγάμε, δεν τις φτάνουμε. Πάμε. Να διευκρινίσω ότι ο κ. Φιωρεντίνος, επειδή αναφέρθηκε στο όνομά μου, εγώ δεν θέλω να συγκαλύψω κανέναν. Ναι. Δεν είναι η δουλειά μου ούτε να κάνω αυτό το πράγμα. Κανένας να μην το θεωρεί αυτό, έτσι, γενικά. Εμείς κάνουμε εδώ πέρα μια δουλειά και ενημερώνουμε τον κόσμο Θεό. Και παίρνουμε, δόξα τω Θεώ. Και λέμε την άποψή μας. Ναι, αν εξυπηρετούσαμε συμφέροντα, θα είχαμε και δύο γιο το καθένας. Έτσι, ακριβώς. Δεν εξυπηρετούμε τίποτα, ούτε συγκαλύπτουμε τίποτα, κύριε Φιωρεντίνο, ναι, όπως το ξέρετε πολύ καλά. Και κάνουμε μια διαφορετική δουλειά. Ναι. Και από το υστέρημά μας κάνουμε αυτό που κάνουμε. Για να το ξέρετε, λοιπόν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν τρέχουν οι εξελίξεις εδώ. Τρέχουν. Μόλις με ενημέρωσαν από επίσημα χείλη, ναι, ότι παραχωρητήριο, ναι, επίσημα χείλη εννοώ τον υπεύθυνο αθλητισμού, Βασίλη Μιλωνά, παραχωρητήριο έχει δώσει ο Δήμος στην ΚΑΠΑ 20, ναι, από το Σεπτέμβριο, ναι, με πρώτη έδρα το Μαχαιράδο και δεύτερη έδρα το Δημοτικό Στάδιο. Το παιχνίδι με τον Έσπερο είχε γίνει κάπου εκεί, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, αν ο Ιζάκητος εδώ πέρα δηλώνει έδρα το Δημοτικό Στάδιο, έχει δηλώσει έδρα, ο Δήμος έχει δώσει δύο παραχωρητήρια. Ένα για το Μαχαιράδο και ένα για το Δημοτικό Στάδιο. Το Δημοτικό Στάδιο σαν δεύτερη έδρα. Ναι. Από τα μέσα Σεπτέμβριο περίπου. Από τα μέσα Σεπτέμβριο. Ναι. Αυτό λέει ο κύριος Βασίλης Μιλωνάς. Ο οποίος φαντάζομαι άκουσε όλη τη στιγμήθεια την προηγούμενη. Και ναι, δεν θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση πάνω σε αυτό. Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, εδώ τα πράγματα είναι λίγο κάπως. Πώς να σου το πω. Πλέον αρχίζουν. Έξι, και εγώ έχουμε μπλεχτεί τα πούδια μας. Όπως είπε προηγουμένως ο, ναι, πρόεδρος της Τρέπεζας Κινδύου, ναι, παραχωρητήριο ο Δήμος έχει δώσει από τα μέσα Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Στην ΚΑΠΑ 20. Μάλιστα. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ο πρόεδρος της Τρέπεζας Κινδύου, ότι παραχωρητήριο δεν υπήρχε για το σήμερα. Γι' αυτό πήγανε το παιχνίδι εκεί πέρα. Ωραία. Λοιπόν, διαφημίσεις επιγόντως. Διαφημίσεις επιγόντως και θα συνεχίσουμε. Αν πρώτο Θεός το θελήσει και η Παναγιά σήμερα που λέει και ο Άγγελος Αναστασιάδης, θα κάνουν και το σταυρό μου, να πούμε και τίποτα για μπάλα. Γιατί έχει και κάτι παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω. Εντάξει, όσοι έχετε την υπομονή ακόμα και αντέχετε, μείνετε συντονισμένοι. Στο 91,8 και επιστρέφουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.